Ανακοινώσεις του δικού μας Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και του Υπουργού του Εθνικής Αμήνης του κ. Βίτσα, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα, σε επαγκρύπνηση. Αυτό το μήνυμα θέλω να... Κοιτάξτε, εκτιμάς πάντοτε τις καταστάσεις καθημερινά, το πώς εξελίσσονται. Το λέω ξανά, κύριε Υπουργέ, γιατί είχαμε μια ένταση φραστική το προηγούμενο διάστημα, η οποία υπερεύει κάθε όριο. Επομένως, το επόμενο στάδιο άρα σχεδιάζεις. Με την απόφαση των 8. Άρα σχεδιάζεις και εσύ. Βλέπεις και εσύ. Βεβαίως, σχεδιάζεις και εσύ. Και άλλωστε, γι' αυτό το λόγο είδατε ότι υπήρξε άμεση απάντηση σε ετοιμότητα, τα 6 τα λεπτά της παραμονής. Φαίνεται μια προσπάθεια και από αυτό που δείχνει το ρεπορτάζ σας. Ένα επικοινωνιακό σοου, θα το έλεγα, το οποίο είναι προς το εσωτερικό κυρίως. Μην ξεχνάτε ότι το τουρκικό στράτευμα έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα μετά από το πραξικόπημα και με τις εκαθαρίσεις και οτιδήποτε έχει γίνει. Άρα έχει περισσότερο μέτωπο προς το εσωτερικό. Μια προσπάθεια δεν υποτιμώ. Είναι σοβαρό το γεγονός, γιατί, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι μια παραβίαση των ευρωπαϊκών συνόρων, όχι μόνο των ελληνικών συνόρων. Θα το συζητήσουμε αυτό που λέτε. Όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη στρατηγική των Τούρκων. Όχι. Οι Τούρκοι έχουν παγιώσει αυτή τη στιγμή αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Δηλαδή, έχουν φτιάξει από το 1996 τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, τα συζητάγαμε πάλι ως δημοσιογράφοι, εμείς εννοώ, με την τότε ηγεσία. Έχουν παγιώσει με μια κατάσταση την οποία χαρακτηρίζουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Και συνεχίζουν την ίδια στρατηγική. Από αυτό εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εντάξει, αυτό που λέμε για την Ευρώπη, δεν είδα κανένα να κινείται στην Ευρώπη όμως και να λέει εδώ παραβίασαν τα σύνορά μας. Όντως είναι τα σύνορα της Ευρώπης εκεί. Μόνο εμείς όμως τα προστατεύουμε, υποτίθεται. Κύριε Οικονόμου, θέλουν να παγιώσουν. Είναι η πολιτική τους αυτή. Ωστόσο, από ό,τι είδατε, ότι δεν έχει. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν υπάρχει από αυτού καμία κάποια αμφισβήτηση ή οτιδήποτε στο διεθνές δίκαιο. Είναι τελειωμένο. Απ' την άλλη μεριά, οι κινήσεις που κάνουμε εμείς έχουμε ενημερώσει και στις πολιτικές ηγεσίες μέσω των πρεσβειών για το γεγονός αυτό. Προφανώς και οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πλέον. Από εκεί και μετά, στις επόμενες συναντήσεις, αν θα γίνουν και ανάλογα με τη συνέχεια η οποία θα δοθεί, θα δούμε και εμείς τις κινήσεις μας. Ωστόσο, νομίζω ότι σε μια περίοδο που χαρακτηρίζουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών την Τουρκία σαν μια νευρική δύναμη, νομίζω ότι η απάντηση πρέπει να είναι με ετοιμότητα, αποτελεσματικότητα, αλλά και με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Υπήρξε επικοινωνία. Παλιά υπήρχε αυτό το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε. Δηλαδή, με το που συνέβαινε μια κρίση, σήκωναν οι δύο υπουργοί τα τηλέφωνα και μίλαγαν μεταξύ τους, πήγαιναν σε μια εκτόνωση. Υπήρχε κάτι τέτοιο? Σε επίπεδο υπουργών, καθώς γνωρίζω, όχι, αλλά σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, πιθανόν. Εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί αυτή η ένταση στο Αιγαίο από την πλευρά των Τούρκων, κύριε Υπουργέ? Ελπίζω όχι. Ελπίζω όχι, γιατί είναι αδιέξοδο και για την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή, το να προσπαθήσεις να εστιάσεις και να στρέψεις την προσοχή του εσωτερικού σου ακροατηρίου προς τη Δύση, ενώ αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάτε, γίνονται σφοδρές μάχες και έχουν πολλά προβλήματα προς τον Νότο αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά περνάει αυτή η ρητορική στο εσωτερικό, όπως είδατε. Γιατί βλέπει ο άλλος, κύριε Υπουργέ, σκεφτείτε τώρα αντίστοιχα. Η Ελλάδα βέβαια δεν συμπεριφέρεται ποτέ έτσι, ούτε πρόκειται να είναι ίδια με τους Τούρκους. Τι κάνει η Τουρκία τώρα? Εμφανίζεται στο ανώτατο επίπεδο με τον αρχηγό του στρατού να αμφισβητεί την κυριαρχία. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι είναι σοβαρό. Δεν πήγε ένας πράκτορας όπως είχε πάει το 96 και δημιουργήθηκε το θέμα. Πήγε ο αρχηγός του στρατού, είναι αναβαθμισμένο. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι σοβαρό και εξετάστηκε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Απαντήθηκε και είμαστε σε επαγκρύπνηση και επιφυλακή. Αλλά πάντοτε με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή εκτιμάς, βλέπεις και η στάση νομίζω της Ελλάδος ότι έχει κερδίσει πόντους στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι και τα άλλα κόμματα από ό,τι είδαμε ήταν μπετόν. Σε αυτά ευτυχώς οι Έλληνες υπάρχουν και κάτι που τέλος πάντων μπορούμε να αγωνοήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Μέσα από τα συμβούλια του ΕΣΕΠ, εξωτερικής πολιτικής που υπάρχουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι διεύλοι οι οποίοι υπάρχουν επικοινωνίας και οι ενημερώσεις οι οποίες γίνονται λειτουργούν και έχουν φτάσει, είναι θετικό σημείο σε μια συμπαγή στάση απέναντι και είδατε και με το ζήτημα της έκδοσης ή μη των 8 αξιωματικών, η στάση που κράτησαν και τα κόμματα συνολικά, και αυτή είναι η δύναμη της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα παιδεία πρέπει να υπάρχει αυτή η αραγής ενότητα έτσι ώστε να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Και αυτό εκτιμάται πάρα πολύ θετικά. Ελληνική και χαίρομαι γι' αυτό δηλαδή. Δεν διακρίνει μια αλλαγή στις ισορροπίες στο ευρύτερο περιβάλλον σε σχέση με την Τουρκία, καθώς σε μια περίοδο που είναι μερικά θέματα σε εξέλιξη, όπως το Κυπριακό για παράδειγμα, κρίσιμα θέματα σε εξέλιξη,
Η Τουρκία κλείνει συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία για εξοπλιστικό πρόγραμμα στην πραγματικότητα και οικονομικού περιεχομένου, αλλά για εξοπλιστικό πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Αεροπλάνα δηλαδή θα φτιάχνουν, μαχητικά. Επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της προς τις ΗΠΑ με μια επιλογή να υπάρξει επαφή του κ. Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και αυξάνοντας την επιθετικότητα στο Αιγαίο και με τις δηλώσεις τελευταίες του κ. Ερντογάν και των άλλων Τούρκων παραγόντων και με το χθεσινό. Εμείς τι κάνουμε, παρακολουθούμε μετεπιτάσσεως? Ένα, σας είπα, ήταν η ενημέρωση. Το δεύτερο είναι, από ό,τι βλέπετε, θα υπάρξει και μια επαφή της καγκελάριου της κυρίας Μέρκελ, η οποία θα πάει στην Τουρκία. Ωστόσο, μπορεί και σαν μια μεγάλη δύναμη ευρωπαϊκή να θέσει κάποια ζητήματα η ίδια η κυρία Μέρκελ στον κύριο Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Στη ρητορική τουλάχιστον. Ενώ στην αρχή φάνηκε να ζητοκραυγάζουν ότι υπήρξε ο πρόεδρος ο κύριος Τραμπ. Δείτε όμως στη ρητορική ποια είναι του Τραμπ, ποια είναι του Ερντογάν. Και σε επίπεδο για την προστασία των πληθυσμών, χριστιανικών, μουσουλμάνων κλπ. Θεωρώ ότι υπάρχουν αντιφάσεις οι οποίες είμαστε σε μια ρευστότητα και θα δούμε πού θα πάνε. Σε σχέση τώρα με τη ρητορική στα βόρεια σύνορα, που και εκεί έχει απλώσει δίχτυα από ό,τι φαίνεται η Τουρκία και έχουν γίνει επιθετικοί, λευτικά και ρητορικά, και οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όσο αφορά τη Φύρομ και την Αλβανία, απάντησα και σε μια ερώτηση η οποία είχε γίνει στη Βουλή και είπα το εξής. Ότι η Αλβανία, η οποία θέλει και νομίζω η πλειοψηφία των πολιτών της θέλει την πορεία προς την Ευρώπη, περνάει αναγκαστικά από την εφαρμογή και των 5 κριτηρίων που έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να αρχίσει η διαδικασία της ευρωπαϊκής της ένταξης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απόφαση, η εισήγηση του Συμβουλίου που έγινε σε σχέση με το πώς είναι οι εξελίξεις στην Αλβανία και βάζει επιτακτικά και μέσα στα δύο τα κεφάλαια το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως και στα ζητήματα δικαιοσύνης. Είδε και εκεί σε μία, βλέπετε, γίνονται πολλές... Κάθε μέρα, κύριε Υπουργέ, ποια δικαιώματα μειονοτήτων? Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνει η Αλβανία. Όμως η στάση την οποία κρατάς απέναντι σε αυτή τη χώρα είναι και λες ότι για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρηθούν αυτά τα οποία θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως προς τη Φύρομ, εκεί έχουμε μιλήσει καθαρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μιλήσει, όπως έχουν μιλήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών κλπ. Σε σχέση με τους αλληλεπιδρασμούς οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί. Απ' την άλλη μεριά όμως προσπαθείς να εμπεδώσεις ένα κλίμα και να προωθήσεις τη συνεργασία με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήπιου, το οποίο μπορεί να αναστρέψει το κλίμα στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών αυτών. Δηλαδή έχουμε διτή στόχευση και νομίζω ότι αυτή έχει φέρει αποτελέσματα. Εμείς έχουμε διτή στόχευση, αλλά πολλοί εκτιμούν ότι και η αύξηση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και τα άλλα φαινόμενα στα βόρεια σύνορά μας, οι συμπεριφορές μάλλον, πατάνε πάνω στο γεγονός ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση και δύσκολη οικονομικά, αλλά και σε μια κατάσταση ασάφειας σε σχέση με τις σχέσεις της με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Η κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει τελικά, επειδή μιλάμε με έναν υπουργό και είναι άλλο να μιλάει ένας βουλευτής, άλλο να λέει ο τάδε τη γνώμη του κτλ. Η θέλησή σας είναι να κλείσει η αξιολόγηση και πώς θα το πετύχετε αυτό, ή εξαρτάται το κλείσιμο της αξιολόγησης από την επιμονή των εταίρων για τη λήψη τώρα μέτρων κτλ. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην αξιολόγηση ακόμα και αν ζητηθεί η υπερψήφιση κάποιων μέτρων τώρα? Κύριε Λυριτζή, καταρχήν θεωρώ ότι η θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι ισχυρή και έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο μέσα από τις κινήσεις τις διπλωματικές οι οποίες γίναν. Μην ξεχνάτε τη διάσκεψη των Αθηνών και μάλιστα την σύνοδο της Λισαβόνας, η οποία έγινε σε συνέχεια της διάσκεψης. Σκεφτείτε, η συνεννόηση... δηλαδή, μην έχει ενισχυθεί, τι θα τραβάγαμε, σε μας δέρναν όλοι. Κοιτάξτε, έχει ενισχυθεί και είμαστε αυτό το κλίμα που είμαστε τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Όταν μου λέτε ότι έχει ενισχυθεί η θέση από τη σύνοδο των Αθηνών και της Λισαβόνας. Στην ευρύτερη περιοχή, την Ελλάδα τη βλέπετε πώς δηλαδή? Τη βλέπετε σαν όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Τουρκία? Ως το πιο αδύναμο κρίκο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει προβλήματα λόγω των φυσικών της συνόρων, ωστόσο από εκεί και μετά η Ελλάδα στην Ελλάδα
Ελλάδα, στο εσωτερικό έχει παγιωθεί μια κατάσταση και έχει σταματήσει μια κατηφόρα. Και από εκεί και μετά πρέπει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Η πολιτική βούληση που έχουμε ως κυβέρνηση είναι να κλείσει η αξιολόγηση. Όχι, κύριε Υπουργέ, εσωτερικές... θα μας πείτε τι θα κάνετε. Η βούληση δεν αρκεί από ό,τι φαίνεται. Ναι. Γιατί πρέπει να πάρεις μέτρα. Όλοι μας ζητούν μέτρα. Η βούληση και η δικιά μας βούληση, άμα ρωτήσετε, είναι να κλείσει. Όχι όλοι. Και τη αντιπολίτευση βούληση είναι να κλείσει. Εσείς όμως κυβερνάτε και πρέπει να αποφασίσετε τι μέτρα θα πάρετε. Κύριε Οικονόμου, δεν είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική διάσταση και υπάρχει πολιτική αντίθεση ανάμεσα στο Δουνουτού και στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αυτή είναι η βασική πολιτική αντίφαση η οποία πρέπει να λυθεί. Ακριβώς. Δεν υπάρχει από τη μεριά της Ελλάδας. Κανείς δεν είπε ότι η Ελλάδα, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης το λέει. Και έρχεται και λέει η Ελλάδα δεν κάνει και εγώ θα τα κάνω όλα με μια υπογραφή. Κανείς δεν έχει πει ότι η Ελλάδα δεν έχει πληρώσει τους όρους και αυτά που έχει κάνει μέσα από το πρόγραμμά της. Ίσα-ίσα που υπάρχει, ακόμα και για τα πλεονάσματα δεν έχουν φανεί τα στοιχεία, αλλά από ό,τι φαίνεται για το 2016 θα είναι γύρω στο 2%, όταν ο στόχος ήταν 0,5%. Και για το 2017 έχει 1,7. Ο μόνος που λέει ότι η Ελλάδα φταίει και κάτι είναι ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό για ιστορικούς λόγους. Mm-hmm. Ποιον νομίζει ότι αποδυναμώνει. Όχι. Σας είπα, το βασικό που δεν κλείνουμε είναι η πολιτική αντίφαση και η διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στο Δουνουτού και στους Ευρωπαίους εταίρους. Ναι, εδώ περιμένουμε την έκθεση, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί για το ελληνικό χρέος στις 6 Φεβρουαρίου. Περίπου. Την είδα την έκθεση. Στις 6 Φεβρουαρίου. Από το κακό στο χειρότερο. Στις 6 Φεβρουαρίου θα γίνει επίσημα στο Δούνουτού η όλη η έκθεση. Το περασμένο Eurogroup, τι μας είπαν, κύριε Υπουργέ. 4 μέρες έχουν πέρασει το Eurogroup. Δεν μας είπαν πάρτε μέτρα όλοι. Καταφέρατε και τους ενώσατε όλους. Αυτό είναι το εντυπωσιακό με εσάς. Ενώ κάπου πήγαμε να συμμαχήσουμε με κάποιον, εσείς καταφέρατε και τους βάλατε όλους απέναντι και τώρα μας δέρουν όλοι. Υπάρχει πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση ότι δεν έκανε αυτά που λέει το πρόγραμμα. Δεν τα έκανε. Τα έκανε. Βεβαίως. Έχει τελειώσει. Μόνο φόρο έβαζε. Όχι, όχι. Τι όχι. Όταν κάναμε τη συμφωνία, κύριε Οικονόμου, σκεφτείτε, σας είχα πει και παλιότερα. Υπήρχαν δύο σκέλη. Το ένα είναι μέτρα τα οποία τα πήραμε προς το βάρος. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν επειδή η σταθερότητα που σου δημιουργούσε η αποπληρωμή του χρέους που είχες και τα άμεσα τα μέτρα για το χρέος που είναι το βραχυχρόνιο προχωρούν στην υλοποίησή τους. Όλα αυτά σου δημιουργούν ένα περιβάλλον για να πας σε αυτό που τελικά σε βγάζει από την κρίση. Γιατί ποιο είναι γιατί η ανάπτυξη. Δεν κλείνουμε, κύριε γιατί ακριβώς υπάρχει η αντίφαση, μια ισχυρή πίεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο mm-hmm. για μέτρα τα οποία καμία ευρωπαϊκή χώρα ούτε θα τολμούσε να συζητούσε στο εσωτερικό της ότι προληπτικά να πας για το 19. Υπάρχει η επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Τσαγαλώτου, η οποία θέτει τι μπορούμε να βάλουμε και από εκεί και μετά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και πολιτικά το χρονικό ορίζοντα τη 20 Φεβρουαρίου πρέπει να γίνει κατόρθωτο έτσι ώστε να τελειώσουμε. Στέβετε, θα κλείσουμε μέχρι τότε. Κατ' εμέ πρέπει να γίνει αυτό. Κυβέρνηση... Όλες οι προσπάθειες και από την άποψη του Υπουργού Οικονομικών αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό συγκλίνουν προς τα εκεί, στην πολιτική λύση, στη λύση της πολιτικής αντίστασης που υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα αυτό σας λέω τόσο καιρό. Αυτή τη στιγμή γίνεται διαπραγμάτευση. Πρέπει να μας πείτε όλο το αφήγημα. Το αφήγημα όλο είναι ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ναι. Αυτή τη στιγμή αμένει να τις ολοκληρώσουν και οι Ευρωπαίοι και οι δανειστές. Την εσωτερική αντίφαση την οποία έχει το Δούνουτού με τη Γερμανία ή τους άλλους Ευρωπαίους θα πρέπει να τη λύσουν. Πάντως μέτρα δεν θα πάρουν. Για το 2019 αυτό το 4,5 δις και τα 5 δις. Όχι για το 2019, γενικώς μέτρα θα έχουμε σε αυτή την αξιολόγηση. Αυτά είναι στη σφαίρα του κ. Μητσοτάκη να τα υπογράψει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα εμείς. Έφτασε η στιγμή να κάνεις παζάρ.